Κύριε Μπεκιάρη, είστε ένας νεοεκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου από τις πρόσφατες εκλογές του Μαΐου. Καταρχάς, ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από αυτές τις εκλογές? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με τα δημοτικά μέχρι τώρα. Οπωσδήποτε έχω περάσει από χώρους ασκώντας διοίκηση και έχω μια εμπειρία στα θέματα της διοίκησης. Στα δημοτικά θέματα δεν μου ήταν γνωστά. Βλέπω όμως τώρα ότι είναι όχι μόνο με ενθουσιάζουν, αλλά θα με απορροφήσουν αυτά τα θέματα της άσκησης της δημοτικής υπευθυνότητας και αρμοδιότητας, γιατί αυτά έρχονται πιο κοντά στον πολίτη. Έρχονται πιο κοντά στον πολίτη ακόμα και από τον γιατρό. Ο γιατρός έρχεται σε ένα μέρος του πολίτη κοντά. Η ενασχόληση με τα δημοτικά έρχεται σε όλες τις πλευρές της ζωής του πολίτη κοντά. Και εγώ και προεκλογική μου θέση ήταν, αλλά είναι και τώρα, ότι θα ασχοληθώ σε αυτό μάλιστα που με όρισε ο Δήμαρχος, στα θέματα υγείας που αφορούν τους πολίτες της πόλης. Και σε αυτό πιστεύω ότι έχω να προσφέρω πολλά και έχω ιδέες που ξεκινάνε από την εμπειρία των τόσων ετών άσκησης της ιατρικής και των τόσων ετών άσκησης διοίκησης πάνω στα θέματα της ιατρικής. Σαν συμπέρασμα λοιπόν λέω ότι είμαι ευχαριστημένος που συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα σε ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο με πανάξιο δήμαρχο και με ανθρώπους οι οποίοι με τα τόσα χρόνια που ασχολούνται με τα δημοτικά έχουν εξειδικευτεί ο καθένας σε έναν ειδικό τομέα και έχουν αποδείξει ότι τα πάνε πολύ καλά. Όπως μας προαναφέρατε, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Πιχατουρίδης σας όρισε ως εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα υγείας. Ποιες είναι οι κινήσεις που σκοπεύετε να κάνετε στο επόμενο διάστημα? Οι ανάγκες σε θέματα υγείας των πολιτών είναι πάρα πολλές και αφορούν όλους τους τομείς. Δηλαδή από την εξασφάλιση ενός γιατρού που θα συμπαρασταθεί στο πρόβλημα υγείας που έχει ο κάθε πολίτης, από την συμπαράσταση των παιδιών που είναι στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, στα σχολεία, στα γυμνάσια και τα λύκεια, στα θέματα υγείας βέβαια, μην παρεμβαίνοντας καθόλου, στα θέματα της εκπαίδευσης και σε αυτά που αφορούν άλλους τομείς διοικητικών κομματιών του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα άλλοι συνάδελφοι, αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ευρύ πεδίο που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Από την πρόληψη νοσημάτων που αφορούν αυτό τον πληθυσμό, από την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν αυτό τον πληθυσμό, προβλημάτων οξέων αλλά και προβλημάτων χρόνιων. Θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά δίκτυα που να βοηθήσουμε αυτόν που έχει ανάγκη, αυτόν που έχει ιδιαίτερη ανάγκη, αυτόν που είναι κατάκητος στο σπίτι, που δεν μπορεί να πλησιάσει τον γιατρό, ας έχει και την οικονομική δυνατότητα ή ας έχει και την ασφαλιστική κάλυψη, θα κάνουμε γιατρούς που υπάρχουν πολλοί εθελοντές, οι οποίοι θα τον επισκέπτονται στο σπίτι του, θα του λύνουν το πρόβλημα και θα βλέπουμε πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπα και πριν, ότι θα ασχοληθούμε πολύ και με την πρόληψη και τον εντοπισμό προβλημάτων χρόνιων που πρέπει να βοηθηθούν. Ήδη πρόσφατα, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, με τον πρόεδρο του Έλληνο-Αμερικανικού Πανεπιστημίου, ο οποίος δέχτηκε πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος μας σε μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη, στην οποία θα είναι ο μόνος Δήμος της Αττικής που θα συμμετέχει και στην οποία θα συμμετέχουν και το Πανεπιστήμιο με το Νοσοκομείο Παίδων και τους ειδικούς γιατρούς που είναι πάνω σε αυτό το θέμα και ένα Πανεπιστήμιο της Αμερικής με ανθρώπους που έχουν εξειδικευθεί. Το θέμα που θα ασχοληθούμε και θα δούμε επιδημιολογικά πώς υπάρχει, ποια είναι η ύπαρξή του στην περιοχή μας και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, θα αφορά τον αυτισμό. Είναι η πρώτη μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο σοβαρό θέμα που γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε από τη θέση αυτή και στην πρόληψη και στη θεραπεία και στις κοινωνικές παροχές. Επίσης έχουμε την τύχη στην πόλη μας να λειτουργούν δύο σοβαρές μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το πρώην ΕΚΑ, το παιδί Περιστερίου, και το κέντρο υγείας αστικού τύπου του Περιστερίου. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε άριστα και με τις δύο μονάδες, ήδη έχουν εκφράσει τις θετικές τους απόψεις για τη συνεργασία μας και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε την παρεχόμενη βοήθεια σε όλους τους πολίτες και ειδικά στους ανασφάλιστους, στους άνεργους και στους ανήμπορους. Είναι γνωστή η θητεία σας ως διευθυντής του ΙΚΑ Περιστερίου και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή ποιο πιστεύετε πως είναι το επίπεδο του ΙΚΑ στην πόλη μας? Η πόλη μας, όπως γνωρίζουμε, έχει πολλούς κατοίκους. Είναι, όπως γνωρίζαμε, ο τέταρτος δήμος της Ελλάδος και ο μεγαλύτερος μετά την Αθήνα και τον Πειραιά στην Αττική. Και είχε μεγάλες ανάγκες σε παροχή τουλάχιστον πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί και στην περιοχή του Δήμου δεν υπάρχουν νοσοκομεία για να καλύψουν θέματα υγείας. Όλο λοιπόν αυτό το έργο είχαν αναλάβει οι δομές του πρώην ΙΚΑ, του ΕΟΠΗ εν συνεχεία και τώρα του παιδί. Είχαμε φτάσει, όταν αυτές οι δομές λειτουργούσαν άρτια, είχαμε φτάσει να έχουμε την καλύτερη μονάδα με τα παρατήματά της σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό δεν ήταν διαπίστωση και κομπασμός δικός μας, ήταν η διαπίστωση της διοίκησης του ΙΚΑ. Είχαμε φτάσει να στέλνουν τους διευθυντάς όλων των μονάδων της Αττικής στο Περιστέρι για να δουν πώς είναι οργανωμένη η μονάδα και να οργανώσουν και εκείνοι τις ίδιες τις μονάδες τους. Δυστυχώς τώρα η κρίση η οποία έπληξε όλους τους τομείς, έπληξε και τους τομείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βλέπουμε ότι αν όχι η κεντρική μονάδα, τα περιφερικά υποκαταστήματα άρχισαν να υπολειτουργούν, γιατί έχει αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης. Έχει μετατεθεί η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ιδιώτες γιατρούς. Αυτό είναι σε μια δοκιμαστική φάση που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και πόσο θα επιτύχει ή θα αποτύχει. Ας πιστέψουμε ότι θα επιτύχει και ας πιστέψουμε ότι θα είναι αυτό καλύτερο από εκείνο που υπήρχε στο Περιστέρι, που η μονάδα του ΙΚΑ Περιστερίου εξυπηρετούσε καθημερινά 3.500 κόσμου για θέματα υγείας. Μέχρι σήμερα στο Περιστέρι έχουν δημιουργηθεί κάποιες άλλες προσπάθειες κοινωνικών ιατρείων. Θα θέλατε να μας πείτε την άποψή σας για τα συγκεκριμένα? Πιστεύω ότι εννοείται τα κοινωνικά ιατρεία που έχει δημιουργήσει και λειτουργεί η Μητρόπολη. Το κοινωνικό ιατρείο που είναι στην Κηπούπολη και το κοινωνικό ιατρείο που είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες που λειτουργεί στο ναό του Αγίου Αντωνίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μητροπολίτης είναι ένας άνθρωπος κοντά στο πολίτη, κοντά στο λαό και δεν θα ήταν παράξενο να μην είχε ασχοληθεί με τους πολίτες στα θέματα υγείας σε αυτή τη φάση που διάγουμε της κρίσεως και να τους βοηθήσει. Πράγματι λειτουργούν αυτά τα κοινωνικά ιατρία τα οποία προσέφεραν σημαντικό έργο μαζί, τα οποία στελέχουσαν γιατροί εθελοντές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Μητρόπολης και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Απλώς εμείς θα παρακαλέσουμε τον Μητροπολίτη να το εκφράσουμε και με τις απόψεις μας, όχι σαν σύμβουλοι του Δήμου, σαν ειδικοί σε αυτά τα θέματα γιατροί, να δούμε τις καινούργιες συνθήκες που δημιουργούνται, γιατί οι συνθήκες αυτές αλλάζουν κάθε χρόνο, και μαζί να δημιουργήσουμε ό,τι είναι καλύτερο για τον πολίτη. Πιστεύω ότι η Μητρόπολη συνεχώς βοηθάει τους πολίτες με διάφορους τρόπους και σε αυτό το τομέα είναι περισσότερο από εμάς ευαισθητοποιημένη για να βοηθήσει τους πολίτες. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.